το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον. Ο εν Ιορδάνη που Ιωάννου Βαπτιστή είναι καταδεξάμενος δια την ημών σωτηρίαν Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας απ' του Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Μάρκου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων Μινά, Βίκτορος και Βικεντίου, πάντων των Ενχείο Διαλαμψάντων Αγίων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Δήμαρχε, κύριε εκπρόσωποι των αρχών, με τη χάρη του Χριστού μας αξιονόμεθα να ευλογήσουμε την Αγιοβασιλόπιτα του Δήμου Χίου ή επί το φιλολογικότερον και το ιστορικότερον του Δήμου των Χίων, διότι η έννοια του Δήμου είναι αρχαία ελληνική έννοια και περιλαμβάνει το σύνολο των πολιτών, των δημοτών, οι οποίοι απήρτιζαν από την αρχαιότητα μέχρι τις ημέρες μας τον Δήμο, ο οποίος απεφάσιζε για τα θέματα που αφορούσαν μια περιοχή. Μας αξιώνει, λέει ο Θεός, να ευλογήσουμε την Αγιοβασιλόπιτα ενός ναυτικού, νησιωτικού Δήμου. Γι' αυτό θα ήθελα η ευχή μου να έχει ναυτικό χαρακτήρα. Σίγουρα δεν θα εκπλήξει η επιλογή μου αυτή κανένα. Είναι γνωστό και από την οικογενειακή μου προέλευση, αλλά και από τα ποιμαντικά μου καθήκοντα. Εύχομαι λοιπόν ο καινούριος χρόνος να είναι το ταξίδι με ένα καράβι, το οποίο θα έχει στο τιμόνι του τον Ιησού Χριστό, θα έχει ιστίο την Παναγία μας, κατάρτι τον Τίμιο Σταυρό και κοπηλάτες όλους τους Αγίους της Χίου. Το ταξίδι με ένα τέτοιο καράβι, παρά τα κύματα και τις αντικσοότητες, σίγουρα θα οδηγήσει με τη βοήθεια του Θεού σε ένα απάνεμο λιμάνι. Αμήν. Αξιότιμες πολιτικές και στρατιωτικές αρχές, αξιότιμοι και αγαπητοί συνάδελφοι του Δημοτικού Συμβουλίου, αγαπητοί προϊστάμενοι των υπηρεσιών του Δήμου μας, καλή και ευλογημένη χρονιά να έχουμε, δημιουργική για τον καθένα, με προκοπή και πρόοδο για την Ελλάδα μας. Η χρονιά που ξανοίγεται μπροστά μας φαίνεται πως δεν θα είναι εύκολη για την πατρίδα, αλλά ούτε και για τον γενέθλιο τόπο μας, για την πρόοδο του οποίου ένα μεγάλο μέρος ευθύνης έχει και τούτο το σώμα της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης. Πολλών ειδών γκρίζα σύννεφα έχουν μαζευτεί στον εθνικό, στον κοινωνικό, στον οικονομικό τομέα, και πολύ πιθανό να κληθούμε να λάβουμε και εμείς σημαντικές και δύσκολες αποφάσεις σε πολλά επίπεδα για πολλά θέματα. Πρέπει σε κάθε περίπτωση να διατηρούμε την υφαλιότητα και το αίσθημα ευθύνης που όλους μας διακρίνει. Είναι αναγκαίο να δυναμώσουμε τη συνεργασία μας με τους ντόπιους, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την ανάπτυξη του νησιού μας και την οικονομική του ανέλιξη, με στόχο την βελτίωση της ουσιαστικής ποιότητας ζωής του από κάθε άποψη. Είναι προφανές ότι οι συμπολίτες μας αναμένουν την αγαστή συνεργασία μας με τον εκτελεστικό βραχίωνα της Δημοτικής Αρχής, είτε σε θέματα καθημερινότητας, είτε στους τομείς της μελέτης και των εγκρίσεων των προτινωμένων στρατηγικών. Την ρίση «η καιρή ουμενετή» την έχουμε πει και άλλη φορά. Ένα παραπάνω ισχύει σήμερα. Με αισιοδοξία, με εργατικότητα, με δημιουργική και αποτελεσματική συνεργασία και τις άοχνες προσπάθειες των υπηρεσιών του Δήμου μας, με τη βοήθεια του Θεού και με πίστη στις ριζωμένες προγονικές αρχές μας,
είναι βέβαιο ότι θα τα καταφέρουμε. Καλή χρονιά. Σεβασμιότατε, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού μας Συμβουλίου, κύριοι συνάδελφοι, εκπρόσωποι πολιτικών και στρατιωτικών αρχών και σωμάτων ασφαλείας του νομού μας, κύριοι προϊστάμενοι των υπηρεσιών του Δήμου μας, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, με τις ευλογίες της Εκκλησίας μας, σε αυτό το σημαντικό χώρο, στην αίθουσα του Δημοτικού μας Συμβουλίου, όπου χαράσουμε την πορεία για να ταξιδεύσει, όπως είπε και ο Σεβασμιότατος, το πλοίο της χείου μας και να οδεύσει σε ασφαλή λιμένα, θέλω να ευχηθώ οι αποφάσεις που θα λαμβάνονται τη χρονιά που έρχεται, αλλά και επέκεινα, να είναι σωστές και σόφρονες, και αυτό το οποίο έρχομαι από καρδιάς είναι στις αποφάσεις μας να λέμε λιγότερα και να πράττουμε πολλαπλώς περισσότερα. Καλή χρονιά.